Αυτά τα χρήματα που πήραμε είναι 42 νομίζω χιλιάδες, δηλαδή ανάλογα με το Δήμο, ο Δήμος Δράμας πήρε 35, ο Δήμος Ξάνθης πήρε 47, ανάλογα βέβαια και με την περιοχή που θα πρέπει να προστατεύσει κανείς. Να ξέρετε όμως ότι δεν είναι μονάχα για την δασοπυρόσβεση, είναι για την πολιτική προστασία, είναι δηλαδή πρέπει να τα κρατήσουμε όλη τη χρονιά για τα χιόνια, για να αγοράσουμε αλάτι, αν ρίξουμε το αλάτι, εγώ από εδώ και πέρα, τώρα που στρώνουμε άσπρο, θα διαφωνήσω με το αλάτι και θα κάνω και σχετική ανακοίνωση στο μέλλον. Αλλά θέλω να πω πάντως ότι με αυτά τα χρήματα πρέπει να αγοράσουμε υλικά, υλικά κυρίως, και δεν μας επιτρέπεται να προσλάβουμε προσωπικό. Δεν μπορούμε δηλαδή με αυτά τα χρήματα να προσλάβουμε διμηνίτες να πάνε να καθαρίσουν το καλοκαίρι το δάσος ή να πάνε να καθαρίσουν τους δρόμους από τα χιόνια το χειμώνα. Δεν μας φτάνουν κατά συνέπεια. Είναι ελάχιστα και μάλιστα η γκρίνια των δημάρχων που άκουσα και εγώ από μπροστά στον κύριο Στυλιανίδη, τον υπουργό, για το θέμα αυτό, που συμπυκνωνότανε στο ότι ένας ολόκληρη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πήρε όσα λεφτά πήρε ένας μόνο από τους 7 αναπτυξιακούς συνδέσμους της Αττικής. Δηλαδή στην Αττική ο αναπτυξιακός σύνδεσμος Δυτικής Πεντέλης πήρε περισσότερα λεφτά από όσα πήρανε όλοι οι Δήμοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν μιλάμε για τη μερίδα του Λέοντος, αλλά σχεδόν όλα τα λεφτά πήγανε στην Αττική. Όπου εκεί βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι εκεί καίγονται τα δάση, εκεί πλέον ίσως και να μην υπάρχουν δάση ύστερα από τόσες πυρκαγιές, αλλά πραγματικά όπως και να το κάνουμε, είναι υπερβολικό για τα χρήματα της πολιτικής προστασίας να πέφτουν τα 3/4 περίπου να πέφτουν στο κέντρο και όχι στην περιφέρεια.